Θέλω να δούμε τώρα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, και τον ευχαριστώ θερμά που είναι σήμερα εδώ. Είναι πολλά τα θέματα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, τι μου κάνετε, χρόνια πολλά. Καλά είστε? Καλή σήμερα, χρόνια πολλά. Έχουμε θέματα πάρα πολλά και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Υπουργέ, οι φόροι τους οποίους ανακοινώσατε, οι μειώσεις φόρων τους οποίους ανακοινώσατε, είναι μόνιμοι ή θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και μπορεί ο κύριος Σταϊκούρας ή κάποιος άλλος υπουργός να πει: κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω τι έκανε ο Σταϊκούρας, εγώ θέλω λεφτά, φέρτε τα πίσω. Λοιπόν, έχουμε ξεκαθαρίσει τι μπορέσαμε να κάνουμε με μόνιμο τρόπο. Μάλιστα. Και τι επεκτείναμε και το 2022. Ναι. Και τότε, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια, θα επιδιώξουμε να μονιμοποιήσουμε και αυτές τις μειώσεις φόρων. Άκουσα προηγουμένως που είπατε έτσι ξαφνικά. Υπάρχει μια στρατηγική στη χώρα. Υπάρχει μια στρατηγική στοχευμένων μειώσεων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ναι. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας μέχρι σήμερα, σε λιγότερο από 2 χρόνια, μειώσαμε κατά μόνιμο τρόπο την προκαταβολή και σημαντικά. Μειώσαμε τον φόρο για τα φυσικά πρόσωπα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα από το 22% στο 9%. Μειώσαμε τον ένφια κατά 22%. Μειώσαμε το φόρο σε επιχειρήσεις από το 29% στο 22%. Και έχουμε δώσει και μια σειρά από άλλα κίνητρα. Όπως επίσης μειώσαμε κατά μόνιμο τρόπο και μη μόνιμο τρόπο τις ασφαλιστικές φόρες και καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα, τα δύο τελευταία μέτρα, η μειώση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες, όχι μία πρόσθετη, ναι, η μία ναι, είναι ναι. μόνιμη. Τώρα, και η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης που ήταν για το 2021, επεκτάθηκαν και για το 2022 και τότε, το 2022, θα δούμε ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος το 2023 και το 2024 και η επιδίωξή μας είναι να μονιμοποιήσουμε, ναι, και αυτές τις δύο μειώσεις φόρων. Άρα ενισχύουμε σημαντικά τη μεσαία τάξη. Μάλιστα. Δύο πράγματα θα κάνετε. Γιατί πια στρώσατε το δρόμο, τροχιοδρομήσατε τη μείωση των φόρων. Ή θα καταργήσετε το φόρο επιτιδεύματος ή θα καταργήσετε ολοκληρωτικά την έκτακτη εισφορά. Ένα από τα δύο θα κάνετε. Ή να συνεχίσετε να μειώνετε τις κλίμακες. Από αυτά τα τρία τι θα κάνετε? Γιατί έμαθα ότι η Τρόικα ήθελε να πάτε στο 20% τη μείωση του φόρου, αλλά είπατε όχι, θέλουμε να μειώσουμε και την προκαταβολή. Έχετε αυτή την ευκαιρία, έτσι δεν είναι? Κάναμε μια παραγωγική, ναι, συζήτηση, αναπτύξαμε τα επιχειρήματά μας. Μάλιστα. Και τελικά συμφωνήσαμε σε αυτό το οποίο ανακοινώθηκε. Και το οποίο θα αποτυπωθεί την μεγάλη εβδομάδα. Μάλιστα. Στα κείμενα που θα στείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς όλα τα κράτη-μέλη στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας. Μάλιστα. Άρα είναι συμφωνημένα μέτρα και είναι ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης και για την μετακορονοϊό εποχή. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εκμεταλλευόμαστε τη δημοσιονομική ευελιξία με υπευθυνότητα, χωρίς να οδηγούμαστε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Άρα, χωρίς, για να το συνδέσουμε το προηγούμενο ερώτημά σας, να υπάρχει κίνδυνος μνημονίων ή επιστροφή σε μέτρα λιτότητας. Άρα λοιπόν σήμερα αποκλείεται το μνημόνιο, δίνεται την πληροφορία ότι θα συνεχιστούν οι μειώσεις φόρων. Αυτό το τέλος επιτιδεύματος θα ξυλωθεί κάποια στιγμή? Η έκτακτη φορά θα φύγει εντελώς και από τους δημοσίους υπαλλήλους και από τους συνταξιούχους? Ερώτημα. Αυτοί οι δύο φόροι είναι καρφί στο μάτι του Έλληνα. Όπως και ο ένφια, ο συμπληρωματικός, που μαθαίνω ότι και αυτόν βάλατε στο στόχαστρο. Σήμερα δεν μου ξεφεύγετε. Ελάτε. Κοιτάξτε, μπορεί να θέλετε ερωτήματα και εύλογα, ναι, και να έχετε προβληματισμούς όπως και η κοινωνία. Κάντε τα κουμάντα σας όμως, έτσι δεν είναι? Ένα λεπτό. Θέλω να πηγαίνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Από τους τρεις φόρους που σας είπα, συμπληρωματικός του ένφια, επιτιδεύματος και εξάλληψη της έκτακτης εισφοράς, ποιος από τους τρεις μπαίνει τώρα στη σειρά για να φύγει? Πριν από λίγο είπατε, έτσι ξαφνικά ανακοινώθηκαν μειώσεις φόρων που δεν περίμενε κανένας. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια που είχαμε σήμερα. Με υπευθυνότητα θα σας απαντήσω όταν δημιουργηθεί και πάλι δημοσιονομικός χώρος στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή αυτά είχαμε, αυτά μπορούμε να κάνουμε. Παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε. Μπορεί και το 2021 να υπάρξει χώρος. Θα διακινδυνεύσουμε την πορεία της χώρας. Μάλιστα. Άρα είμαστε εδώ, βλέποντας και κάνοντας νοικοκυρεμένα, μου λέτε σήμερα. Άρα, με την πρώτη εξοικονόμηση χώρου και εντός του 2021, από τα τρία που σας έβαλα, ποιο προηγείται? Το επιτίδευμα, η έκτακτη εισφορά ή η νέα μείωση του ένφια? Δεν θα σας απαντήσω. Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσετε? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν, ναι, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην πραγματική, μάλιστα, οικονομία το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Και ξέρετε, για να το συνδυάσω πιθανότατα με αυτό που έχετε προαναγγείλει με τα επόμενα ερωτήματά σας. Ναι. Ότι μιλήσαμε μέχρι τώρα για το σκέλος των φόρων.
και αποδεικνύουμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, παρά την υγειονομική κρίση, ότι η στόχευσή μας είναι η μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως για τη μεσαία τάξη. Ωραία αυτό. Ναι. Υπάρχει όμως και το σκέλος των δαπανών. Άρα, όσο κρατάει η υγειονομική κρίση ή όσο δεν επέρχεται η ισορροπία στην οικονομία, στην πραγματική οικονομία, πρέπει το κράτος να βοηθάει με αύξηση δαπανών. Ερώτημα. Όπως είναι επιστρεπτέα. Το ξαναβάζω πάλι. Άρα, καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να ισορροπούμε. Το ξαναβάζω πάλι το ερώτημα. Κύριε Υπουργέ, θα πάρω απάντηση σήμερα. Αυτοί οι τρεις φόροι που είναι αγκάθοι στην τσέπη του Έλληνα. Ένφια. Συμπληρωματικός ένφια. Έκτακτη φορά για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους και φόρος επιτιδεύματος. Αυτοί είναι στο μυαλό σας να φύγουν από την άκρη με την πρώτη ευκαιρία και σταδιακά. Αυτοί οι φόροι και κάποιοι άλλοι φόροι ναι. είναι στο μυαλό μας να φύγουν και να μονιμοποιηθούν οι μειώσεις κάποιων εξ αυτών. Μάλιστα. Γιατί, για παράδειγμα, σας είπα και είδατε πόσο ειλικρινείς είμαστε με τον Πρωθυπουργό της χώρας, ότι η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης επεκτάθηκε, είναι για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, επεκτάθηκε για το 2022, αλλά δεν είδατε να πούμε ότι είναι μόνιμο μέτρο. Μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε σήμερα. Μάλιστα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, έχουμε ευθύνη, θα το επαναλάβω, και για το σήμερα και για το αύριο. Χαίρομαι που το έχετε στο μυαλό σας για αυτούς τους τρεις σκληρούς φόρους. Μην ξεχνάτε ότι η έκτακτη φορά από το 2,2 την πήγανε στο 10, το ΦΠΑ από το 13 το πήγανε στο 24. Μην ξεχνάτε ότι μπήκε συμπληρωματικός φόρος ένφια σκληρός. Και επίσης οι εισφορές, οι οποίες σημειώνονται. Πάμε τώρα στο άλλο, το μεγάλο. Αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Δεν ξεχνάμε ναι. και δεν ξεχνάω. Απόδειξη αυτού ότι από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, ναι. κατά μόνιμο τρόπο έχουμε μειώσει περισσότερους φόρους από ό,τι προσδοκούσε και ο ιδιωτικός τομέας. Βεβαίως έχουμε ακόμα θέματα να κάνουμε. Βεβαίως η επιδίωξή μας είναι να μειώσουμε φόρους, αλλά πρέπει να είναι στοχευμένα και με προσοχή. Υπενθυμίζω ότι το ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές τον έχουμε μειώσει το 13%. Βεβαίως μέχρι Σεπτέμβριο και θα δούμε. Και αυτό... Όπως βλέπετε, υπάρχουν μόνιμες μειώσεις φόρων και παροδικές. Ακριβώς. Στις παροδικές, η βούλησή μας είναι να τις μονιμοποιήσουμε Μάλιστα. όταν δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος. Υπουργέ, Τρίτη του Πάσχα ανοίγει η εστίαση. Θέλουν κεφάλαιο. Θέλουν χρήματα οι άνθρωποι. Σήμερα περιμένω εδώ, στην εκπομπή, μια απάντηση από το Χρήστο το Σταϊκούρα, αν πριν το άνοιγμα θα τους δώσει χρήματα και πώς θα κινηθεί η εξέλιξη αυτή. Ελάτε. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι η βούληση της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε από τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Ανάπτυξης ναι. και Επενδύσεων, τον κ. Γεωργιάδη, είναι να στηρίξουμε σημαντικά την εστίαση. Μάλιστα. Με κεφάλαιο επανεκκίνησης. Ύψους 330 εκατομμύριων ευρώ. Μάλιστα. Και αυτό δρομολογείται. Πράγματι όμως, αυτό χρειάζεται έναν σχεδιασμό και έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα ο αρμόδιος υπουργός. Ναι. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, ερχόμαστε να συμβάλλουμε με κεφάλαιο επανεκκίνησης. Μάλιστα. Όχι μόνο στην εστίαση, αλλά κυρίως στην εστίαση που θα πάρει ένα σημαντικό κομμάτι της επιστρεπτέας 7. Συνεπώς, μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, ναι. εκτιμούμε το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τρίτη, Μάλιστα. θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των τελικών δηλώσεων από τους δικαιούχους της επιστρεπτέας 7. Έτσι ώστε μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη ναι. να γίνει η καταβολή των ποσών της επιστρεπτέας 7 ναι. για να μπορέσει αυτό να είναι το κεφάλαιο κίνησης στις επιχειρήσεις, ας πούμε της εστίας που με ρωτήσατε, και που άλλες. Ανοίγουν ναι. την μεθεπόμενη εβδομάδα. Άρα Μεγάλη Πέμπτη, ένα λεπτό Υπουργέ, να τα πούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Μεγάλη Πέμπτη που θα είναι και ανοιχτές οι τράπεζες, θα πάει στο ATM ο εστιατόρας ή όποιος άλλος και θα μας πείτε ποιοι άλλοι και θα βρούνε λεφτά. Ναι, αυτή είναι η επιδίωξη και έχουμε αποδείξει 14 μήνες ότι τα χρονοδιαγράμματα που θέτουμε τα υλοποιούμε. Ποιοι άλλοι εκτός από την εστίαση θα πάρουν λεφτά τη Μεγάλη Πέμπτη, πέραν. Με βάση τα στοιχεία, ναι. θα σας παρουσιάσω, θα σας αποτυπώσω την πραγματικότητα. Ελάτε. Γιατί πρέπει να συνεννοούμαστε με την κοινωνία. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις αιτήσεις που έγιναν 700, συγγνώμη γιατί τα έχω μπροστά με τα στοιχεία, 704.000 αιτήσεις. Μάλιστα. 704.604. Ναι. Θα πάρουν επιστρεπτέα 7, με βάση τα στοιχεία μας, λίγο περισσότερες από 300.000 επιχειρήσεις. Μάλιστα. Θα μοιραστεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και η μέση ενίσχυση είναι 3.000.
και η μέση ενίσχυση είναι 3.390 ευρώ. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα. Εύλογα θα μου πείτε. Παίρνει μα θα ένα πάρω στους μόνο δύο. 300.000 από τις 700. Ένα στους δύο περίπου, ναι. 250.816 επιχειρήσεις ναι. δήλωσαν το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυξημένο τζίρο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020. 250.816 και 148.394 επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να δηλώσουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς για όλο το τρίμηνο, όχι τα 600 ευρώ, θα κάναμε 450. Άρα, 300.000 επιχειρήσεις θα βοηθηθούν. Από αυτές, 53.724 είναι στην εστίαση. Η εστίαση θα πάρει μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα 167 εκατομμύρια. Μάλιστα. Άλλες, άλλου είδους επιχειρήσεις θα πάρουν χρήματα εκτός Βεβαίως. Από την εστίαση. Να σας πω ένα ενδιαφέρον. Όλες οι κατηγορίες. Όλες. Όχι δηλώσουν Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη. Παράδειγμα. Ναι. Καταρχήν να σας πω ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Στην εστίαση άνοιξαν το 2020 8.000 επιχειρήσεις. Ποιοι θα πάρουν άνοιξαν. Λεφτά τη Μεγάλη Πέμπτη, θέλω να μου πείτε, κύριε Υπουργέ. Δεν θέλω στατιστικά. Μα... Λεφτά που θα πάρει ο κόσμος. Αυτό με ενδιαφέρει. Καταλάβατε, σας λέω. Βεβαίως. 8.000 ανοίξανε μέσα στην κρίση. Στην μέσα στην κρίση. Ναι. Ναι. Που δεν είχαν μέτρο σύγκρισης, μάλιστα. Θα πάρουν λεφτά. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα πάρουν, για παράδειγμα, 14.502 ταξί. 14.000 φίλοι μου ταξιτζίδες. Πολύ ωραία. Άλλοι. Παρεμπιπτόντως, 5.000 ταξί έχουν αυξημένο τζίρο το 2021 σε σχέση με το 2020. Μάλιστα. Το πρώτο τρίμηνο. Άλλοι. Νομικές υπηρεσίες. 10.354 δικηγόροι. Μάλιστα. Καταλήματα διακοπών. 7.552. Άλλοι. Μπορώ να σου πω, είναι εκατοντάδες. Δώστε μου κι άλλα ξενοδοχεία, γρήγορα. Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλήμματα. 4.356. Μάλιστα. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων. 9.900 επιχειρήσεις. Ταξιδιωτικά πρακτορία. 1.657. Οδικές μεταφορές. 2.941. Ναι. Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων. 3.812. Καλλιέργεια ελαιοδών καρπών, 4.066 και πρωτογενής τομέας. Μεγάλη Νομίζω Πέμπτη είπα... λοιπόν, Μεγάλη Πέμπτη πηγαίνω στο ATM, 2 το μεσημέρι και βρίσκουν τα χρήματά τους, σωστό? Υπό μια προϋπόθεση. Ποια? Ότι μέχρι Μεγάλη Τρίτη κάνουν αίτηση. Α, έως τη άρα λοιπόν ξαναπάμε στη διαδικασία. Θα ανοίξει πλατφόρμα μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη, την ξέρουν τη διαδικασία. Μάλιστα. Είναι η 7η φορά που γίνεται. Μάλιστα. Θα ανοίξει πλατφόρμα μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη, επιδιώκουμε και Μεγάλη Δευτέρα, αλλά μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη. Μάλιστα. Θα υποβάλουν και Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη, αυτοί που θα υποβάλουν, θα επιδιώξουμε να πληρώσουμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Αλλά προσέξτε, θα πληρώσουμε με ασφάλεια. Δεν πληρώνουμε το σύνολο αυτών που υποβάλλουν, γιατί χρειάζεται ένα έλεγχο από την άλλη. Σωστό. Και γιατί έχουμε κάτι φαινόμενα τα οποία ανακοινώσαμε χθες. Αυτά τα οποία είδαμε χθες, ήταν να ξέρω αυτός με 24 τετραγωνικά, 100, πόσους είχε, 130, 140, πού τους έβαλε, πού τους χώραγε, ότι πελάτες θα ήταν. Έχουμε δώσει και εμείς, αυτό ήταν από το Υπουργείο Εργασίας. Ναι. Έχουμε και δώσει και εμείς κάποια παραδείγματα. Να σας πω ένα ενδεικτικό το στοιχείο. Το πιο κραυγαλαίο θέλω, ναι. Θα σας πω ένα. Ελάτε. 109 περιπτώσεις ναι. δεν πληρώθηκαν. Δεν πληρώθηκαν στην επιστρεπτέα 5, ναι. αλλά στις τροποποιητικές δηλώσεις έδωσαν τα στοιχεία τα οποία είπαμε χθες. Δηλαδή είχαν στην αρχική δήλωση 0 ΦΠΑ δήλωση το 19 και μετά ξαφνικά εμφάνισαν 3 εκατομμύρια το 19 για να φανεί μείωση τζίρου να πάνε επιστρεπτέα. Δεν πήραν. Να σας πω μια κραυγαλαία περίπτωση. Υπέβαλαν δηλώσεις κάποιοι 6 12 του 20 ναι. από άφημη προσώπου που είχε αποβιώσει 3 ενάτου του 20. Τι λέτε, ε? Και ο ΑΦΜΗ του εν λόγω φυσικού προσώπου ναι. είχε εξουσιοδοτηθεί για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων από 26 διαφορετικές επιχειρήσεις. Αυτό δεν πληρώθηκε, αλλά πήγε στον οικονομικό εισαγγελέα για και τα περαιτέρω. Πήγε στις αρμόδιες ελεκτικές υπηρεσίες. Απίθανα πράγματα. Πολύ απίθανα Γιατί πρέπει πράγματα. Να σεβόμαστε τα χρήματα του Έλληνα πολίτη. Ακριβώς. Πάμε επιταγές. Επιταγές για 60 μέρες παράταση. Επιταγές για 60 μέρες παράταση ναι. εκτιμούμε ότι θα είναι η τελευταία. Γιατί πρέπει να ισορροπήσει η αγορά. Και ξέρετε ότι βοηθάμε από τη μία πλευρά, αλλά δημιουργούμε προβλήματα από την άλλη πλευρά, βέβαια των κομιστών. Τέλος. Άρα ναι, παράταση ναι. για 60 ημέρες. Εκτιμούμε, έτσι όπως ανοίγει η οικονομία και θα αρχίσει να λειτουργεί, Μάλιστα. ότι είναι η τελευταία παράταση που θα χορηγηθεί. Έχουμε λοιπόν και αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι
πάρα πολύ σημαντική. Έχετε και, τα πρακτορία προπό μέσα στις επιχορηγήσεις αυτές, κύριε Υπουργέ? Βεβαίως. Με ρωτάνε. Και τις σχολές οδηγών. Και σχολές οδηγών. Οι οποίες δεν λειτουργήσαν για μεγάλο κομμάτι του 2019, ναι, και έπρεπε να τις βοηθήσουμε περισσότερο. Σωστό. Τώρα στην επιστρεπτέα επτά. Και τα γυμναστήρια που είναι κλειστά. Ούτως ή άλλως, όλοι βοηθούνται αυτοί. Αλλά και τα φροντιστήρια ξενογλωσσών. Όλοι. Μάλιστα. Απλά να σας πω κάτι, μισό λεπτό, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που θίξατε. Παράλληλα με την επιστρεπτέα επτά, το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, ναι, το κράτος θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία περίπου μαζί με την επιστρεπτέα 7 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά θα σας πω. Η επιστρεπτέα 7, είπαμε, είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ναι. Θα τρέξει το πρόγραμμα της κάλυψης μέρους των παγίων δαπανών των επιχειρήσεων. Με τις επιταγές. Με όχι, τα βάουτσερ. Άσχετο από τις επιταγές. Ναι. Όπως το λέτε, δηλαδή με το συμψηφισμό ουσιαστικά με την κάλυψη μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Και επειδή είπατε επιταγές, νόμιζα ότι το συνδέατε με το προηγούμενο ερώτημα. Όχι. Αυτό είναι 500 εκατομμύρια. Είναι το πρόγραμμα Γέφυρα, στο οποίο το κράτος πληρώνει τη δόση του δανείου νοικοκυριού και επιχείρησης. Ήδη έχω τα στοιχεία μπροστά μου. 14.036 επιχειρήσεις, ναι, περισσότερες πολύ μικρές, ναι, έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους. Άλλα 600 εκατομμύρια. Και υπάρχουν στοχευμένα προγράμματα που τρέχει ως επισπεύδον Υπουργείο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στην εστίαση θα ακολουθήσει για τον τουρισμό, θα είναι και τα γυμναστήρια και οι παιδότοποι, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Άρα ενδεικτικά σας λέω κλάδους, θα υπάρχουν στοχευμένα προγράμματα για την επανεκκίνησή τους. Υπουργέ, αυτά όλα είναι η βοήθεια του κράτους προς τις επιχειρήσεις που θα ανοίγουν. Προσδοκούμε ότι και οι πολίτες τώρα που θα ανοίξει η οικονομία θα βοηθήσουν με ασφάλεια τις επιχειρήσεις να σταθούν στα πόδια τους. Ναι. Άρα είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι για το μέλλον. Τώρα. Έχουμε 21 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι, παραπάνω καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Εκ των οποίων το 57% είναι από τα νοικοκυριά. Μάλιστα. Στο σιρτάρι πώς έχει. Θεωρούμε ότι ένα κομμάτι αυτού θα καταναλωθεί. Θα πάει στην αγορά. Σήμερα το σιρτάρι πώς έχει μέσα, κύριε Σταϊκούρα? Κάθε μέρα αλλάζουν αυτά τα ποσά, σταθερά πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Και όπως ξέρετε, ναι, πάρα πολύ καλά, χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα. Ναι. Επιβράβευση των προσπαθειών της ελληνικής κοινωνίας πρωτίστως και της ελληνικής κυβέρνησης, δείγμα αξιοπιστίας, η αναβάθμιση μέσα στην υγειονομική κρίση της χώρας. Μάλιστα. Από οίκο αξιολόγησης. Η δεύτερη αναβάθμιση που γίνεται από οίκους αξιολόγησης, ναι, μέσα στην υγειονομική κρίση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της χώρας, για το κόστος δανεισμού, έτσι ώστε η χώρα να δανείζεται φθηνά για να μπορέσει να βοηθήσει την πραγματική οικονομία και την κοινωνία. Δηλαδή τώρα λέτε, για να το καταλάβει και η θεία μου, ότι παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος έχει πάει στο Θεό, μας εμπιστεύονται, βάζουν τα λεφτά τους για να τα πάρουν μετά από 30 χρόνια. Μας δανείζουν για να τα πάρουν μετά από 30 χρόνια, κυρία Καλατζάκου. Όλο αυτό το σχέδιο... Καλημέρα σας. Για πρώτη φορά δανεισμός... Καλημέρα σας. Για πρώτη φορά δανεισμός της χώρας για 30 χρόνια από το 2007. Μάλιστα. Με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Άρα επιβεβαιώνω αυτό που λέτε. Μας δανείζουν για μεγάλες διάρκειες. Άρα εμπιστεύονται τη χώρα, εμπιστεύονται το μέλλον και τις προοπτικές της χώρας, εμπιστεύονται την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αυτά τα χρήματα, όπως με ρωτήσατε, που μαζεύει το Ταμείο της χώρας, θα μαζεύει για να τα δίνει με ευθύνη. Μάλιστα. Με ευθύνη στην ελληνική κοινωνία. Τα κρατώ. Άρα, Μεγάλη Πέμπτη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, κατά αποκλειστική δήλωση του Υπουργού Οικονομικών σήμερα, του κυρίου Σταϊκούρα, εδώ στη τηλεόραση του Sky, θα έχουμε για πολλούς κλάδους. Είναι καμιά κοσαριά, κύριε Υπουργέ, τα λεφτά της... Πόσοι κλάδοι, ναι, πάνω από χίλιοι κλάδοι. Μάλιστα. Ναι. Και αυτό είναι ένα είδος, αν θέλετε, ενίσχυσης εν ώψη του ανοίγματος. Κυρία Καλατζάκου, γρήγορο ερώτημα στον Υπουργό. Πάμε. Κύριε Υπουργέ, πολύ ενδιαφέροντα όσα είπατε και πολύ σημαντικές οι φοροελαφρύνσεις στην κοινωνία, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ήθελα μία ερώτηση. Σε σχέση με τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία έχουν προεξαγγελθεί ότι θα καταργηθούν για φέτος υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις θα αποκλείσουν πάρα πολύ κόσμο όμως από τώρα, μην φορολογηθεί με τεκμήρια διαβίωσης, δηλαδή με τα περιουσιακά στοιχεία, ναι, που έχει, ενώ έχει ζημιές. Δηλώνει ζημιές. Και αυτό είναι ότι πρέπει μία από τις δύο τελευταίες χρονιές, από ό,τι είδαμε δηλαδή ότι έχει εξαγγελθεί, να μην έχει φορολογηθεί
με τα τεκμήρια. Δηλαδή να έχει τζίρο μεγάλο όσο είναι τα τεκμήρια του. Αυτό δεν θα είναι αποτρεπτικό, δεν θα αποκλείσει πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Από το να μην πληρώνει άδικους φόρους με τεκμαρτά εισοδήματα. Ωραία ερώτηση. Και... Πάμε. Μία. Πάμε. Ελάτε, Υπουργέ. Και θέλετε κάτι άλλο? Να πούμε αυτό, και γιατί το δεύτερο, ο χρόνος τρέχει. Ήθελα τις αστικές επιχειρηματικές συμπράξεις, που είναι ένα εργαλείο που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πάμε, πούμε. Καλά. Απλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι, θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν με, και οι μεγάλες να φοροελαφρυνθούν, προκειμένου να μπουν στην ομπρέλα των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Αυτιά, για την επόμενη μέρα, πέραν των ελαφρύσεων, πώς θα έρθουν. Κάτσε να ζήσουμε τώρα και βλέπουμε την επόμενη. Πολύ σωστά η κυρία Καλατζάκου. Αντώνη, άλλο ερώτημα, Αντώνη, να απαντήσει εφόλη σύλληση ο Υπουργός. Πάμε, τσάκα τσάκα. Όχι, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο. Απλά φρονώ ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα έρθουν άμεσα, προκειμένου, ναι, να υλοποιηθούν και να αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις. Πάμε, Υπουργέ, ελάτε. Ελάτε. Αυτή μετά. Όχι να έρθουν άμεσα. Ναι. Μισό λεπτό, να απαντήσω, γιατί είναι, βεβαίως, ουσιώδες αυτό. Ελάτε. Μην περιμένετε να έρθουν άμεσα. Νομοθετήθηκαν. Βγήκε ΦΕΚ. Οι προκαταβολές θα ισχύσουν, κύριε Υπουργέ, η προκαταβολή. Μισό λεπτό. Επειδή τώρα μου βάζετε καινούργιο ερώτημα. Αυτά τα οποία έθεσε η κυρία Καλατζάκου προηγουμένως, αυτά νομοθετήθηκαν. Έτσι. Νόμος αυτά αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις και γι' αυτό νομοθετήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πράγματι, αυτή την εβδομάδα ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για μια σειρά από πρόσθετες φοροελαφρύνσεις, μεταξύ άλλων και η προκαταβολή που αφορά τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Έτσι. Και θα νομοθετήσουμε αμέσως μετά. Ακριβώς. Οι φορολογικές δηλώσεις θα ξεκινήσουν λίγο μετά το Πάσχα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τεκμήρια έχουμε στοιχεία, γι' αυτό και νομοθετήσαμε με αυτόν τον τρόπο. Νομοθετήσαμε για αυτούς οι οποίοι πλήττονται. Μάλιστα. Είπαμε ποιες είναι οι κατηγορίες. Ναι. Μόνο οι πληττόμενοι. Και βάλαμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είπατε. Θεωρούμε ότι δεν εξαιρούμε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Τον αντίον, βοηθάμε μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ακριβώς. Πάμε στο άλλο τώρα. Το άλλο και σημαντικό, η στήριξη με τα δάνεια είναι μεγάλη υπόθεση. Για το Ταμείο Ανάκαμψης, καταρχήν να σας πω το εξής. Πρέπει να συνδυάσουμε και το σήμερα και το αύριο. Μάλιστα. Για παράδειγμα, από τη μία πλευρά πρέπει να βοηθήσουμε την ζήτηση για να μπορέσει να σταθεί η πραγματική οικονομία σήμερα, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης θα μας βοηθήσει και για την προσφορά μέσα από μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα γίνουν. Προσδοκούμε το δεύτερο εξάμεινο του 2021 να εισπράξουμε περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα. Αυτοί οι πόροι θα κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία μέσα από έργα και μεταρρυθμίσεις. Υπουργέ... Σε αυτό το πλαίσιο, η συμβολή προτάσεων σαν αυτές που άκουσα προηγουμένως προφανώς θα βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ, κύριε Σταϊκούρα. Εμένα όνειρό μου είναι να καθίσουμε σε ένα τραπέζι εσείς και ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά δεν το βλέπω. Θα είναι δύσκολο, δεν θα περάσει κανένας από τους δύο όμορφα. Λοιπόν, να είστε καλά. Πολύ ευχαρίστω, η πρόταση γίνεται αποδεκτή. Α, ωραία. Άρα θα κάνουμε και την πρόταση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Γρήγορο διάλειμμα, μεγάλη είδηση, φίλες και φίλοι. Έως Τρίτη του Πάσχα δηλώστε. Πέμπτη, έως Μεγάλη Τρίτη δηλώνετε. Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη πληρώνεστε. Ευχαριστώ θερμά. Διάλειμμα και φύγαμε. Καλησπέρα.